Instagram. Σας ευχαριστώ. Instagram, σχόλια στο Facebook, hashtag στο Twitter. Οι περισσότεροι από εμάς, και ιδίως αυτοί που είναι κάτω από 40, περνάμε περίπου 2 με 3 ώρες την ημέρα στα social media και στα media. Έχετε συνειδητοποιήσει, έχετε αναλογιστεί τι είναι αυτό που τελικά διαμορφώνει τη συνείδησή μας? Ο φόβος για το άλλο, για το διαφορετικό, για το ξένο, είναι τουλάχιστον από όσο εγώ θυμάμαι πιο έντονος από ποτέ σε όλο τον κόσμο. Πολλές φορές αυτός ο φόβος είναι δικαιολογημένος. Οι αλλαγές που υφιστόμεθα σαν πολίτες είναι μεγάλες, είναι έντονες και πολλές φορές είναι άδικες. Ο φόβος αυτός πολλές φορές βασίζεται στη λογική, αλλά τις περισσότερες φορές βασίζεται στο συναίσθημα. Και νομίζω ότι είναι τότε που είναι κάπως επικίνδυνος. Και ιστορικά, οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα έχουν εκμεταλλευτεί το φόβο αυτό. Η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι τα τελευταία παραδείγματα. Είμαι η Δάφνη Ματζιαράκη, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Αθήνα, ζω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ και ίσως κάποιοι από εσάς έχετε ακούσει για τον ντοκιμαντέρ μου 4.1 Miles. Το έργο μου δεν είναι διδακτικό, ούτε καταδικαστικό. Αυτό που προσπαθώ να κάνω πάντα είναι να παρακινήσω μία συζήτηση, μία κουβέντα μέσα μας και μεταξύ μας για κάποια ζητήματα τα οποία ίσως να νομίζουμε ότι είναι αυτονόητα, αλλά πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο και πολύ σπάνια τα συζητάμε. Τα πράγματα ήταν ελεγχόμενα, ήρεμα. Καλούμαστε να κάνουμε τους γιατρούς, ενώ δεν είμαστε. Ούτε έχουμε εκπαιδευτεί για πρώτες βοήθειες και αυτά. Πηγαίναμε, βρίσκαμε ανθρώπους στη θάλασσα και εύχομαι να μην υπάρχει κανένας αγνώμενος. Ήθελα πάντα να κάνω ντοκιμαντέρ. Πέρασα από διάφορες περιπέτειες και από τη δημοσιογραφία για κάποια χρόνια. Και πριν από 5 χρόνια μετακόμισα στις Ηνωμένες Πολιτείες για προσωπικούς λόγους, δηλαδή ήμουν ερωτική μετανάστης. Και συνειδητοποίησα ότι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια ήταν 10 λεπτά από το σπίτι μου, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Και ότι το καλύτερο, κατά τη γνώμη μου, πρόγραμμα ντοκιμαντέρ είναι σε αυτό το πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο του Berkeley. Και έτσι, μετά από 10 χρόνια που ήμουν μακριά από τα πανεπιστήμια, αποφάσισα να επιστρέψω για ένα δεύτερο μεταπτυχιακό στο ντοκιμαντέρ. Ήταν κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής μου και το τελευταίο, δηλαδή τον χειμώνα του 2015, όπου η μεταναστευτική κρίση ήταν στο ζενίθ της. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλα τα πρωτοσέλιδα, σε όλα τα ειδησιογραφικά δελτία, σε όλα τα περιοδικά, σε όλα τα εξώφυλλα, σε όλα τα φωτορεπορτάζ, σε όλα τα social media, σχόλια παντού. Και η Ελλάδα στο επίκεντρο. Και φυσικά εγώ ως Ελληνίδα στο εξωτερικό,
Δεν μπορούσα να αντισταθώ, διάβαζα ό,τι υπήρχε και όλη μου η προσοχή ήταν στραμμένη εκεί. Ήταν τότε που συνειδητοποίησα κάτι που με τάραξε πολύ, κάτι πολύ αυτονόητο, που όμως με ταρακούνησε. Υπήρχαν δύο κόσμοι. Η δική μου πραγματικότητα και η καθημερινότητα ως Ελληνίδα στο εξωτερικό, που παρακολουθούσα την ειδησιογραφία μου, και η πραγματικότητα των ανθρώπων αυτών που βίωναν μια τραγωδία. Το κενό μεταξύ αυτών των δύο κόσμων έμοιαζε αγεφύρωτο. Φυσικά, επειδή θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος με ευαισθησίες, η ανθρωπιά υπήρχε. Οπότε, τα σκεφτόμουν όλα αυτά με μεγάλη συμπόνια και στεναχωριόμουν πολύ. Όμως, εγώ δεν ήμουν αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς δεν είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν άλλοι. Έγιναν ακόμα πιο άλλοι όταν στη συζήτηση άρχισε να μπαίνει και ο φόβος. Δηλαδή, τι θα τους κάνουμε, πού θα τους βάλουμε, δεν γίνεται, τους φοβόμαστε. Σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα φυσικά. Δικαιολογημένος φόβος και αδικαιολόγητος. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για τη μεταναστευτική κρίση που στόχο θα είχε να γεφυρώσει αυτό το κενό μεταξύ των δύο αυτών κόσμων, μεταξύ των δύο αυτών πραγματικοτήτων. Ήξερα ως Ελληνίδα για τους πνιγμούς στο Αιγαίο και ήξερα ότι και έμαθα ότι το λιμενικό σώμα δεν είχε καν εκπαίδευση για πρώτες βοήθειες. Και λόγω της κρίσης στη χώρα μας, οι δυνατότητες για να ανταποκριθούν οι άνθρωποι αυτοί σε αυτή την τεράστια, τεράστια ανάγκη, ήταν πολύ λίγες, πολύ μικρές οι δυνατότητες. Δεν υπήρχε ο εξοπλισμός, δεν υπήρχε η υποστήριξη. Ήξερα ότι μία χούφτα άνθρωποι, ένα πλήρωμα μικρό του λιμενικού στην Μυτιλίνη και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο καπετάνιος του πληρώματος αυτού, ήταν στο επίκεντρο. Και η Λέσβος, νοητικά και πραγματικά, συνέδεε τους δύο αυτούς κόσμους. Οι δύο αυτοί κόσμοι ερχόντουσαν πρόσωπο με πρόσωπο. Έτσι αποφάσισα να πάω στη Λέσβο και μετά από πολλές προσπάθειες, κατάφερα να πάρω την άδεια μετά από μήνες να ανέβω στους σκάφους του λιμενικού. Όταν έφτασα πριν φτάσω στην Λέσβο, δεν είχα ακόμα μιλήσει στον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Μίλησα μαζί του όταν ήμουν στο αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο, ετοιμαζόμουν να πετάξω. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά την συζήτηση που κάναμε. Επειδή πλέον το θέμα είχε κάπως φύγει από τα μίντια, τον ρώτησα, Κυριάκο, έρχονται ακόμα βάρκες, πώς είναι η κατάσταση. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τη χρειά της φωνής του όταν μου είπε, έλα εδώ και θα δεις μόνη σου, δεν έχω λόγια να σου περιγράψω αυτό που συμβαίνει. Όταν έφτασα εκεί με τον συνάδελφό μου, τον Αμερικανό, που έκανε τον ήχο στο ντοκιμαντέρ, αποφασίσαμε την πρώτη μέρα, χωρίς κάμερες, να πάμε στην άλλη άκρη του νησιού για να δούμε τι συμβαίνει. Στον Μόλυβο, εκεί που ερχόντουσαν τα κύματα μεταναστών. Ήταν μια διαδρομή μία μισή ώρα, δύο ώρες, μέσα από τα βουνά της Λέσβου, στροφές, κλασικά, φτάνουμε προς την παραλία. Και ξαφνικά, όπως κατεβαίνουμε στην παραλία, βλέπουμε περίπου 10 άτομα, τυλιγμένα με αυτές τις κουβέρτες, τις πλαστικές, τις χαρακτηριστικές, να στάζουν με νερό και να ανεβαίνουν προς το δρόμο. Με σόκαρε. Ήταν η εικόνα που έβλεπα τόσο καιρό στο ίντερνετ. Ξαφνικά, κάποιος ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου μου, ένας άνδρας, και σπρώχνει μέσα μία γυναίκα, μία πολύ ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία ήταν μοβ, έτρεχε το νερό από παντού, ήταν ευρεγμένη μέχρι το κόκαλο και είχε χάσει σχεδόν τις αισθήσεις της. Και μου λέει ο άνδρας, hospital. Κοκάλωσα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, έτρεμα και δεν μπορούσα να πατήσω το ντεμπραγιάζ στο αυτοκίνητο. Ντρέπομαι να το πω. Δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω, δεν μπορούσα να οδηγήσω και δεν μπορούσα να την πάω στο νοσοκομείο. Ξαφνικά, αυτό που διάβαζα τόσο καιρό, που ήμουν τόσο ενημερωμένη, έγινε πραγματικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν σε μία λεπτή γραμμή μεταξύ της ζωής και θανάτου και εγώ είδα τη δεύτερη όψη αμέσως. Ευτυχώς ήρθε ένας άλλος κύριος και μου είπε ότι υπήρχε ένας πρόχειρος σταθμός πρώτων βοηθειών, οπότε μπορούσα να την πάω εκεί την γυναίκα και ευτυχώς, διότι νομίζω πως δεν θα είχα καταφέρει να την πάω στο νοσοκομείο. Έμεινα εκεί μέχρι να νυχτώσει, όπου ερχόντουσαν οι βάρκες σχεδόν κάθε μία ώρα.
Και πραγματικά θυμάμαι να κοιτάζω τον ουρανό και να λέω, πού είναι τα ελικόπτερα, πού είναι όλοι. Εκτός από 5 εθελοντές, 5-10 εθελοντές και το σώμα του λιμενικού, 10 άτομα μέσα στη θάλασσα, δεν υπήρχε κανείς. Όλος ο κόσμος γνώριζε και δεν υπήρχε κανείς. Την επόμενη μέρα γνώρισα για πρώτη φορά τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων, ένας άνθρωπος 43 χρονών με 2 μικρά κορίτσια, ο οποίος είχε μια φυσιολογική ζωή πριν ξεκινήσει αυτή η κρίση. Ζούσε σε ένα νησί, ελληνικό, μια κλειστή κοινωνία. Φυσικά ενημερωνόταν και είχε τις απόψεις του. Και αυτά που συνέβαιναν, μου εξομολογήθηκε ότι δεν του άρεσαν, αυτά που άκουγε. Και δεν ήξερε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ξαφνικά, επίσης, όπως είπα πριν, δεν είχε καμία εκπαίδευση για πρώτες βοήθειες και δεν είχε σκεφτεί ποτέ ότι θα βρεθεί στη μέση της μεγαλύτερης ανθρωπιστικής κρίσης των τελευταίων χρόνων. Ξαφνικά, όμως, βρέθηκε. Γνώρισα τη Στέλλα. Η Στέλλα ήταν, δουλεύει ακόμα στο καφενείο του Μολύβου. Μου εξομολογήθηκε ότι όταν άρχισαν να έρχονται τα πρώτα κύματα μεταναστών, δεν της άρεσε καθόλου. Δεν είχε ξαναδεί γυναίκες με μαντήλες. Το αισθανόταν αυτό το πράγμα σαν απόβαση, γιατί ξαφνικά ερχόντουσαν κατά εκατοντάδες οι άνθρωποι και της φαινόταν ξένο. Το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου έγινε ένα πολύ μεγάλο ναυάγιο. 28ης Οκτωβρίου του 2015 έγινε ένα πολύ μεγάλο ναυάγιο με εκατοντάδες ανθρώπους στη θάλασσα. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και οι ψαράδες και το σώμα του λιμενικού εκεί έβγαζαν συνεχώς ανθρώπους, παιδιά, βρεγμένα μέχρι το κόκαλο, με χαμένες αισθήσεις τους. Ευτυχώς ήταν ένας γιατρός εκεί από τη Θεσσαλονίκη, εντελώς τυχαία, είχε έρθει για τουρισμό, ο οποίος κατάφερε να ανανύψει όλα τα παιδιά. Τα γυρνούσε ανάποδα και τα χτυπούσε στην πλάτη και έτσι έβγαινε το νερό από τα πνευμόνια τους. Όλο το χωριό είχε έρθει στο μόλο και προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορεί. Ξαφνικά ήρθε ο Κυριάκος με μία ακόμα δόση ανθρώπων και άρχισε να φωνάζει «Στέλλα, Στέλλα». Και έβγαλε από το σκάφος μία έγκυο γυναίκα. Φαντάστηκε ότι η Στέλλα υπέθεσε ότι θα τη βοηθούσε ως γυναίκα. Και έτσι και έγινε φυσικά. Η Στέλλα πήρε την Σύρια γυναίκα αυτή μέσα στο καφενείο, η οποία η γυναίκα αυτή ήταν στο νερό για 4 ώρες, στο παγωμένο νερό, ήταν χειμώνας. Φυσικά δεν υπήρχαν γιατροί, οπότε με διάφορες εντριβές με ενόπνευμα προσπάθησε να δει αν θα κλωτσίσει το μωρό. Μετά από ώρες προσπάθειας, το μωρό κλώτσισε τελικά και όταν αυτό έγινε, η γυναίκα της είπε «Είναι και ο άντρας μου στο ναυάγιο». Φυσικά είχαν βγει και διασωθεί πολλοί άνθρωποι, αλλά υπήρχαν εκατοντάδες ακόμα μέσα στη θάλασσα. Και η Στέλλα της λέει «Γράψε μου σε ένα χαρτί το όνομά του και θα τον βρω». Και όντως, η Στέλλα άφησε τη γυναίκα μέσα στο καφενείο και βγήκε και για ώρες έψαχνε αυτόν τον άντρα. Και τελικά τον βρήκε και τον έφερε στο καφενείο. Αυτή το ζευγάρι αντίκρισε ο ένας τον άλλον και αγκαλιαστήκανε τόσο σφιχτά, ο άντρας γονάτισε και η Στέλλα φυσικά συγκινήθηκε πάρα πολύ και όλοι όσοι ήταν εκεί. Πριν από λίγους μήνες, η Στέλλα μου έστειλε μία φωτογραφία. Ήταν το μωρό των Σύριων. Το ονομάσανε Στέλλα. Οι προσλαμβάνουσές μας είναι πολλές. Ιδίως όταν βλέπουμε βίντεο ενός λεπτού ή όταν διαβάζουμε τους τίτλους των ειδήσεων, πολύ φυσιολογικά, γιατί έχουμε όλοι δουλειές, καμιά φορά τα συναισθήματά μας για μια κατάσταση που είναι τόσο μακριά μετατρέπονται σε φόβος. Και αυτό εγώ το θεωρώ δικαιολογημένο. Προσπάθησα να δω την πραγματικότητα. Και όταν έκανα το 4.1 miles, συνειδητοποίησα ότι η γραμμή μεταξύ ζωής και θανάτου είναι πολύ λεπτή. Συνειδητοποίησα ότι όλοι την βιώνουμε έτσι. Τον τρόμο, το θάνατο, τη χαρά, την αντάμωση, την επιβίωση, την βιώνουμε όλοι το ίδιο, όλες οι μάνες και όλα τα παιδιά. Προσπάθησα να κάνω τη δουλειά μου με τον πιο ειλικρινή τρόπο και απλώς να παρατηρήσω τους ανθρώπους για να μπορέσω να καταλάβω την κατάσταση. Και αυτό που κατάλαβα
είναι τελικά ότι αυτοί οι δύο κόσμοι, αυτές οι δύο πραγματικότητες, μπορούν να γεφυρωθούν, όσα όρια και αν κατασκευάσουμε. Ευχαριστώ.